γιατί προσέξτε, οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν ισοπαίδωναν ολόκληρες πόλεις. Εδώ πέρα βλέπετε ότι ο πόλεμος στις πόλεις είναι ξεκάθαρα καθαρός. Ναι. Ο Πούτιν δεν βομβαρδίζει τις πόλεις. This isn't a military target, it's what's left of the shopping mall in the city of Mariupol, ripped apart by Russia's insatiable desire to destroy. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι κόσμο όπου του επιτρέπεται, το τονίζω να αυτό, να φεύγει, ενώ στη Μαριούπολη, που είναι και οι περισσότεροι Έλληνες, και όπου προλίγου έβλεπα έναν Έλληνα να μιλάει για το τι δολοφονίες κάνει το Τάγμα Αζόφ, να μην επιτρέπουν τους κατοίκους της Μαριούπολης να φύγουν από την πόλη. Μάλιστα. Γιατί τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα. Μάλιστα. Έτσι. Λέω λοιπόν να μαθαίνουμε να τα ακούμε όλα, αγαπητοί μου φίλοι. Μπορείς να πεις πολλά για τους Αζόφ, τι ήταν και τι είναι, αλλά δεν χτυπάνε τους δικούς τους. Είπε πως δεν συμφωνεί ιδεολογικά μαζί τους, αρνήθηκε πως είχε κρατηθεί εχμάλωτος, είπε μάλιστα πως και οι εγκλωβισμένοι και ο ίδιος το πρώτο διήμερο σιτίζονταν από μέλη της οργάνωσης. Κάπου γράφτηκε και μάλιστα τον απαρήγαγαν πάρα πολύ ότι με κρατούσαν όμηρο οι Αζόφ, ας πούμε, σε κάποιο υπόγειο. Τώρα θα το πω, τις δύο πρώτες μέρες οι Αζόφ μας τάισαν. Αυτό είναι fact.